Να περάσουμε τώρα σε μία άλλη. Μια και είπαμε για το κίτρινο. Σε μία κυρία η οποία διακομωδεί τα πάντα. Για μένα Βέβαια. Είναι η πιο θεατρική παρουσιάστρια που έχει υπάρξει ποτέ. Ενώ με μία θεατρικότητα είναι αρτίστα. Και οι δύο, και η Ναταλία και η επόμενη, δεν κιτρίνησαν ποτέ. Έχουν αυτό το κοινό. Δεν ήταν ρε παιδί, δεν είχαν ποτέ κάτι φτηνό. Παρότι κατηγορήθηκαν. Ναι. Διαφορετικά η μία από την άλλη, αυτό που λες εσύ. Ναι, γιατί η Μπέτη ξεκίνησε να αγγίζει κάποια θέματα. Που είναι λίγο πιο ηχμηρή, θεωρώ η Μπέτη. Δεν είναι, γιατί μπορείς με χιούμορ και με το να αγγίξεις τα πάντα. Με το χιούμορ δεν μπορείς να πεις ένα πιο καυστικό σχόλιο. Μπορείς. Θα ήταν προτιμότερο να ήταν μία διάφορη παρουσιάστρια και να ήταν στην άκρη. Μεταξύ και των να μην προτιμώ την Μπέτη, αν με ρωτάς. Το ότι βγαίνει δυναμικά όμως και αναλαμβάνει το ρόλο της παρουσιάστριας με όλες τις συνέπειες, το οποίο τι σημαίνει, βάζω και το χέρι μου στη φωτιά, θα πω και την άποψή μου και αυτό είναι ότι είναι σωστή επαγγελματίας. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν κάνει μια ξεπέτα στον χώρο της παρουσίασης. Συμφωνώ αυτή τη στιγμή, αυτό παρότι είναι μια showwoman, αυτό είναι η Μπέτη Μαγκύρα, πιο πολύ από παρουσιάστρια. Είναι μια εξαιρετική ηθοποιός, τραγουδίστρια, με όλα αυτά τα show που αρτίστα. Κάνει τέλος πάντων. Ναι, αρτίστα, δεν υπάρχει συγκεκριμένη άλλη λέξη. Μπήκε στο χώρο της παρουσίασης, αλλά μπήκε και με τα δύο πόδια μέσα. Δυναμικά. Ενώ θα προτιμούσαν κάποιοι να έμπαινε με το μισό δαχτυλάκι και να μην υπάρχει αντίπαλος. Δηλαδή να είναι μόνο ένας παρουσιάστρια. Τη συνάντησε η Νάσια Μανέλη. Την έπεσε. Την έπεσε. Και κάθισε και το ευχαριστήθηκε κιόλα. Αγεια σου. Να μην μιλιόμαστε, αφού αγαπιόμαστε, βρε Δημήτρη μου. Αγαπιόμαστε. Αγαπιέστε τόσο πολύ. Λένε όλα ήταν μια παρεξήγηση. Έφυγε το μπλοκ. Δεν έφυγε ακόμα το μπλοκ, γιατί θέλει μια περίοδο πένθους. Θέλει να με πενθήσει. Είμαι στα χάη μου, όταν σε έχω πλάι μου. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη για πολύ. Είναι πετάρα μου. Είστε έτοιμοι. Ναι. Με ακολούθησε ο Ουγγαρέζος. Μέρα χαρά σήμερα, επέστρεψε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, σας έκανε follow. Πώς νιώθετε? Κι εγώ ψάχνω να βρω γιατί χάρηκα εσύ. Πολύ χαρούμενη. Από χτες είχε γίνει, αλλά έγινε μετά το τέλος της εκπομπής, οπότε όπως καταλαβαίνεις με αυτό μπήκα σήμερα. Έχω χαρά. Τι πιστεύετε ότι τον ενόχλησε τελικά? Δεν ξέρω, κάποιο σχόλιο που προφανώς κάναμε την προηγούμενη εβδομάδα πίστευε ότι πήγαινε γι' αυτόν ενώ δεν πήγαινε γι' αυτόν. Μάλλον παρεξήγησε κάποια λεγόμενά μου. Μιλήσαμε με μηνύματα, μιλήσαμε με ηχητικά μηνύματα, όλα είναι μια χαρά, λύθηκε η παρεξήγηση. Τον ενόχλησε που είχα κάνει κι εγώ αυτή την ανάρτηση, τέλος πάντων, την οποία εξήγησε ότι το βρήκα λίγο αστείο γι' αυτό και το έκανα. Εν πάση περιπτώσει τον ενόχλησε γιατί μετά τον πέραν τα κανάλια και τον ρωτάγανε. Δίκιο έχει κι αυτός. Τι τραβάει. Είπατε κι εσείς ότι έχει κοπέλα. Τον πήγαμε τρένο, κατάλαβες, οπότε. Είναι ένα πρόσωπο που θα τον θέλατε στο μέλλον να συνεργαστείτε μαζί του, τον θαυμάζετε? Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Είναι πρόσωπο που θα ήθελα να συνεργαστούμε πολύ. Όλα! Αχ, παπανότα μου, αγόρι μου, να ξέρες! Αχ, ηθοποιό με έχεις δει! Τραγουδίστρια με έχεις δει! Καθαρίστρια δεν με είχες δει! Να βρε, ορίστε! Θα σας πάω στα τρομερά και φάνταστα τρέιλερ που κάνετε. Είναι ένα μέρος, ένας τρόπος για να απαντάτε. Είδαμε και τον Δημήτρη Παπανότα που είπε ότι μπορεί να σας φανταστεί ως καθαρίστρια και ξαφνικά καθαρίσατε χθες το πρωί. Τι να κάνω, ό,τι μπορώ και εγώ να απαντήσω σε όλα. Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Μ' αρέσει πολύ να απαντάω με χιούμορ, σε ό,τι και αν μου προσάπτουν. Και επειδή μ' αρέσει και εμένα η σάτυρα, την κάνω. Οπότε δεν παίρνω κι εγώ στα σοβαρά αυτά που λέει πάντα ο καθένας. Τα αντιμετωπίζω με χιούμορ. Τελικά υπάρχουν χρώματα στην τηλεόραση. Από χρώσεις του κίτρινου υπάρχουν όντως. Όλα τα χρώματα χωράνε στην τηλεόραση. Και όχι μόνο στην τηλεόραση, παντού. Θέλω να μου πείτε πώς βλέπετε τη Μαρία Αντωνάσου Survivor. Μ' αρέσει η Μαρία γιατί είναι δυναμική, χωρίς όμως. Δηλαδή είναι μια ήρεμη δύναμη η Μαρία. Θα μπορούσαμε να σας δούμε να συνεργαστείτε ξανά μόλις βγει από το παιχνίδι. Γιατί όχι, δεν έχω τίποτα να χωρίσουμε τη Μαρία, εννοείται. Τα νούμερα τηλεθέασης τα παρακολουθείτε, πώς σας φαίνονται? Πολύ ωραία είναι τα νούμερα και δεν είμαι πολύ καλή στα μαθηματικά. Ωραία είναι τα νούμερα. Σας τρομάζει ο ανταγωνισμός? Όχι, δεν με τρομάζει τίποτα πια. Τη δουλειά μου θέλω να κάνω όσο καλύτερα γίνεται. Είδαμε και την προσθήκη της Ίσης Καλίνη, έχει και τη δική της στήλη που είναι υπέροχη. Θα δούμε άλλες αλλαγές στην εκπομπή σας. Κοίταξε, οι αλλαγές έρχονται με τον χρόνο. Δηλαδή, βλέπεις τι πάει στον καθένα. Τη Ίση την γνωρίσαμε, είναι σαν να γνωριζόμασταν πολλά χρόνια. Οπότε είναι και κορίτσι που ξέρει τη δουλειά, είναι κορίτσι της πιάτσας. Σίγουρα, αν έρθουν ιδέες που μας αρέσουν, τα δοκιμάζουμε. Δεν έχουμε θέμα. Τι απαντάτε στην αυτοαναφορικότητα? Θεωρείτε ότι υπάρχει στην τηλεόραση? Υπάρχει και όσο θα πουλάει θα υπάρχει. Θεωρείτε ότι πουλάει αυτή την περίοδο? Βέβαια. Τα λεγόμενα beef πουλάνε? Τα beef,
Τα μπιφς πουλάνε γιατί έχουν κόντρα. Έχουν κλειδαρότρυπα και ό,τι έχει κλειδαρότρυπα δυστυχώς πουλάει. Υπάρχουν εκπομπές που χρησιμοποιούν το gossip με σκληρή μέθοδο, με σκληρά σχόλια. Το gossip είναι gossip. Εμείς συνήθως τρολάρουμε. Δεν το παίρνουμε τόσο στα σοβαρά. Δεν νομίζω ότι υπήρξαμε ποτέ κίτρινοι. Ούτε και θα γίνουμε. Πώς σας φαίνεται όλο αυτό που έχει γίνει με τον Πάνο Βλάχο? Θεωρείτε ότι η σάτυρα έχει όρια τελικά? Εγώ θεωρώ ότι η σάτυρα δεν έχει όρια και δεν θα έπρεπε να έχει όρια. Από εκεί και πέρα, το πόσο πετυχημένος είσαι και το πόσο πετυχημένο είναι αυτό που θα πεις και θα κάνεις, θα το κρίνει ο κόσμος. Your face sounds familiar, θα σας δούμε. Ακούγεται ότι θα επιστρέψει τον Σεπτέμβριο, θα είστε η παρουσιάστρια. Το φάγατε, το ματιάσατε, το μπουρουμπουρουμπουρ, ορίστε, το φάγατε. Δεν ξέρω, άμα θα γίνει, πιθανότατα να είμαι. Αλλά κάτσε πρώτα να γίνει. Έχουν γίνει συζητήσεις δηλαδή? Όχι, δεν έχουν γίνει συζητήσεις. 24-25 στον Αντένα. Να σου πω και κάτι. Με αυτό το καπέλο, πιστεύεις ότι γίνεσαι κουτσομπόλα και θέλεις να τα μάθεις όλα? Τρολ, τρολ. Ξέρεις όλα. Ευχαριστώ πολύ. Πού πας με το γούνινο καπέλο, ντάλα, ήλιος, ζέστη, πού πας? Η δικιά, η Νάνα και μπορεί να είναι καπέλο γούνι. Το κάμεραμαν γιατί δεν άνοιξε να δούμε είναι διακριτικό. Αν και ψιλοφάνηκε λίγο, αχνοφαίνεται από το τζάμι εκεί τη Μπέτη. Η Νάσια την ξέρετε, πηγαίνει πολύ διακριτική στα πεσήματα. Η Νάσια είναι η ρούλαχά μου. Βρήκα ένα πράγμα που διαφώνησα μετά από χρόνια με την Μπέτη Μαγκύρα. Διαφώνησες? Διαφώνησα στο τελευταίο που είπε ότι η σάτυρα δεν έχει όρια. Καταφανώς διαφωνώ γιατί υπάρχουν πολλά θέματα τα οποία δεν μπορεί να κάνει πλάκα, αλλά. Okay. Να σατυρίσεις εννοείς. Να σατυρίσεις. Όχι, λες πλάκα. Η σάτυρα δεν έχει πολλές φορές πλάκα. Η σάτυρα, ναι, και άλλες φορές έχει πλάκα. Το είδαμε κιόλας. Δεν είναι όλα χιουμοριστικά. Τέλος πάντων, να καυτηριάσεις τέλος πάντων. Να μην ασχοληθείς όμως. Είναι μερικά πράγματα, ναι. Δεν θέλω να δώσω παραδείγματα, γιατί θα μαυρίσει η ψυχή μας. Υπάρχουν μαύρα πράγματα, τα οποία δεν μπορείς να κάνεις σάτυρα μπροστά στον άλλο. Αλλά τέλος πάντων. Όμως τα άλλα τόσο. Οι δύο στα δύο δηλαδή, δεν ξέρω τι, τα έκανε Νάσια, ήταν τις αγαπάμε και τις δύο, ήταν πάρα πολύ ωραία τα πάνε τα κορίτσια αυτά και τα δύο. Και αυτό που είπες πριν, νομίζω είναι το πιο επιτυχημένο, η Μπέτη είναι η μόνη που μπορεί να κάνει αυτή την εκπομπή έτσι όπως την κάνει. Και δεν είναι τυχαίο ότι έχει δίπλα το Δημήτρη. Όπως ο Μουτσινάς, θεωρώ, έχει ένα δικό του στυλ να παρουσιάζει. Κανείς άλλος δεν μπορεί να το κάνει. Με το ταλέντο του. Όχι μόνο στην παρουσίαση και στη σάτυρα και στο stand-up comedy, ως ηθοποιός που τραγουδάει, που. Μία τέτοια κατηγορία θεωρώ ότι είναι και η Μαγκύρα. Συμφωνώ. Και το κάνει με τα δύο πόδια μέσα. Δηλαδή, μπήκε στο κομμάτι των παρουσιαστριών και επειδή μπήκε δυναμικά και με συνέπεια και όχι λίγο έτσι να κουμπίσω να πάρω κάποια χρήματα για μία χρονιά. Ναι, σαν χόμπι. Όχι, απλό. Το κάνει με συνέπεια, ασχολείται, αυτό σαρκάζεται. Έκανε την καθαρίστρια για τον Παπανότα. Μπλέκεται, χώνεται, μιλάει, ανεβάζει stories. Δεν φοβάται. Το κάνει όπως πρέπει. Δεν φοβάται να πει την άποψή της. Και να κάνει και το σχόλιο της τεχνηρό. Που έλειπε, δηλαδή δεν είναι 100 χρόνια. Και πόσο πιο respect που το ξεκίνησε αυτό το κομμάτι. Εγώ σέβομαι πάρα πολύ. Με τον τρόπο που το κάνει κιόλα, αφοπλίζει και του άλλου. Δηλαδή. Ο Παπανότας είπε, πέτρε την κουβέντα την καθαρίστρια. Γι' αυτή βγήκε και έκανε την καθαρίστρια και έκανε χαβαλέ. Κάνει αυτό, διασκεδάζει τις αντιπαραθέσεις με ωραίο τρόπο, αφοπλίζει και τον άλλον και αποφορτίζει και το κλίμα. Τι να σου πει ο άλλος, το διακομωδεί και τελειώνει. Ναι, μωρί, είναι χιούμορ. Για πάντα και σε όλα. Δηλαδή όποιος δεν το βλέπει το χιούμορ σε αυτή την ύπαρξη, έχει... από το πρώτο δεύτερο, από τα τρέιλερ, από τον τρόπο που ξεκινάει, ναι. Που χορεύει, που το ζει. Είναι θεϊκά. Είναι όλο θεατρικό. Ωραία, άκουσες τι είπε, δεν με τρομάζει τίποτα πια. Αισθάνομαι ότι η Μπέτη φέτος ειδικά είναι πολύ πιο δυνατή, νιώθει πολύ πιο δυνατή. Το έχει πέρασε με νεγάκι. Ναι. Και τώρα το είπε πάλι, δεν με τρομάζει τίποτα πια. Δεν θα χαλάσω για κανέναν. Αυτό το πιβέ τη Μαγκύρα, να ξέρεις. Φαίνεται. Άρα, θέλω να πω και κάτι άλλο. Είπε για την κλειδαρότρυπα. Εννοείται ότι πουλάει κλειδαρότρυπα. Και νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι σε αυτό. Άμα δώσεις στον κόσμο λίγο, γιατί ξέρουμε ότι ο κόσμος θα τσιμπήσει. Τους αρέσει και το μπιφ και ο τσακωμός, τους αρέσει το κουτσομπολιό και δεν το λέω αρνητικά. Έτσι. Εντάξει, γιατί είναι πώς το κάνεις κάθε φορά. Δηλαδή, αν κάποιος είναι 5 χρόνια ή 10, και θέλει να βασιστεί σε αυτό, θα πρέπει και αν θέλει να υπάρχει 30 χρόνια και 40, θα πρέπει κάθε μέρα να στηριχτεί σε αυτό. Κάθε μέρα δεν νομίζω ότι μπορεί να το κάνει. Ναι. Εξαρτάται ο καθένα. Τι θέλει να βγάλει και που θέλει να πατήσει. Αν θέλει να είσαι 30 χρόνια, δεν μπορεί να στηριχτεί σε αυτό, στην κλειδαρότρυπα, γιατί κάθε μέρα θα πρέπει να δει κλειδαρότρυπα. Πόσο πια θα δω. Κάθε μέρα θα δεν μπορεί να το κάνει. Θα κλειδαρότρυπα, θα σου πω. Θεωρώ πολύ κατοικία. Καταρχήν την κλειδαρότρυπα πολλές φορές τη βγάζουμε και εμείς από ένα θέμα. Έτσι, θα δώσουμε την παραπάνω πληροφορία και το παρασκήνιο. Δεν μπορείς να το κάνεις κάθε μέρα.
σήμερα, αν με ρωτάς. Είναι πάρα πολύ δύσκολο και παίζει ρόλο και πώς το κάνεις. Έχουμε δει λοιπόν να το κάνουν και άσχημα, έχουμε να το, το έχουμε δει να γίνεται και ωραία. Ο καθένας όπως. Όπως έχει μάθει. Ναι, το όχι, όπως πολύ, είναι. Πολύ δυνατό για την Πέττη το ότι ξεκίνησε όλη αυτή την κουβέντα γύρω από το όνομά της, κάνοντας μια προσπάθεια ως τρομερό outsider σε ένα μικρό κανάλι, συνεχίζοντας το δεύτερη χρονιά και μετά παίρνοντας μια μεταγραφή. Οπότε. Σίγουρα το κάνει. Εγώ αυτό έκτιμο. Ναι, ότι θα μπορούσε να το κάνει πασάλιμα. Εγώ είμαι κάτι άλλο. Να πάει να τραγουδήσει το Your Face, ας πούμε, και να κάνω αυτό. Και από τη στιγμή που είπε, εγώ θα το κάνω, το κάνει σωστά. Και γιατί να μην το κάνει, και γιατί να μην θίξει θέματα, και γιατί να μην πει την άποψή της. Το κάνει όμως χωρίς να μιμείται κάποιον άλλον, αυτό ούτε είναι. Στα ρούχα, ούτε στα μαλλιά, αυτό. Ούτε στον τρόπο που κάνει την ένταξη εκπομπής της, ούτε στο πώς απευθύνεται ούτε στον στο κόσμο, σχόλιο της. Ούτε στο σχόλιο της. Το κάνει όπως είναι η ίδια και αυτό είναι αυθεντικό και δεν μπορεί να της το πάρει κανείς. Αυτή είναι η μαγιά. Και παίζει ρόλο και η συναυτό. Είσαι αυτό? Ότι δίπλα της είναι ο Μακαλιά, ότι είναι όλη η ομάδα δηλαδή. Ομάδα και που της στηριάζει. Είναι ξένη. Και όλη η ομάδα. Ναι, και μπορούν και αυτοί να το υπηρετήσουν. Δηλαδή, σκέψε ένα μαέστρο και να μην έχει βιολιτζή, ας πούμε. Δεν γίνεται. Σωστό. Την έφαγες, Αλέξανδρε, με το Your Face. Ένα χρόνο λέμε το Your Face. Ήταν το πρώτο μας θέμα στην πρεμιέρα, νομίζω, το Your Face. Ήταν καλά θυμάμαι. Συγγνώμη από την Μπέτη. Μπέτη, θα το πάρεις του χρόνου. Δεν υπάρχει περίπτωση. Πάντως, στις αντικειμενικές δυσκολίες του εγχειρήματος, ο Λάμπρος της είχε θίξει. Μα και αυτές ήταν που τελικά. Δεν ευδοκίμησαν για να προχωρήσουν. Sorry που θα το πω, Μπέτη, αλλά οι αντικειμενικές δυσκολίες παραμένουν και για τον χρόνο. Η ελληνική showbiz δεν έχει γεννήσει από πέρσι φέτος νέα ταλέντα. Ταλέντα. Λυπάμαι που το λέω. Όχι, αλλά μπορεί να έχουν περισσότερο χρόνο τώρα για να τα εντοπίσουν τα ταλέντα. Δεν θα έχουν γεννήσει. Πόσα ταλέντα πια. Για δύο project έχει πάει η Μπέτη στον Αντένα, μπορεί να μείνει το Your Face να είναι κάτι άλλο.